των ενόπλων δυνάμεων στη μεγάλη διακλαδική άσκηση TAMS Παρμενίων 2018. Η νυχτερινή επιχείρηση με πτροχιοδεικτικά που έκαναν τη νύχτα μέρα. Η απόβαση των πεζών αυτών στοιχείο και η τελική φάση της άσκησης Παρμενίων 2018. Η αόρατη θανάσιμη απειλή για κάθε πολεμικό πλοίο. Οι θαλάσσιες νάρκες και η εξουδετέρωσή τους από τα ναρκοθυρευτικά του πολεμικού ναυτικού. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η μεγάλη διακλαδική άσκηση TAMS Παρμενίων 2018 κατέδειξε την επιβλητική ισχύ της χώρας και τις απεριόριστες δυνατότητες του στελεχειακού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων. Η πλέον εντυπωσιακή φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στο πεδίο ασκήσεων του Ψηλού Στάλου στα Λάβαρα του Εύρου. Διεξήχθη υπό απόλυτο σκοτάδι με πραγματικά πυρά. Πήρε μέρος μεγάλος αριθμός δυναμίων του ελιγμού και υποστήριξης του ΔΣ στρατού. Ατσάλι και θώρακας. Καταιγισμός πυρός εκπέμπεται από τη γραμμή αναχαιτήσεως και πλήττει εχθρικούς στόχους που έχουν εισέλθει σε εθνικό έδαφος. Οι εισβολήσεις έρχονται στον προσχεδιασμένο χώρο εμπλοκής και προσβάλλονται με πυρά πυροβολικού, όλμων, πυροβόλα αρμάτων και αντιαρματικά όπλα. Τα πυρά που παρακαλωθείτε είναι των πολυβόλων 050, των ντόγμι 113, αλλά και των αρμάτων Λέω 2α4 του ουλαμού που έχει δοθεί υποδιοίκηση στο συγκρότημα μηχανοκίνητου λόγου. Οι φίλιες δυνάμεις μάχονται για να αποτρέψουν την εχθρική προέλαση. Αφαιρούν την επιθετική πρωτοβουλία στον αντίπαλο και η ευελιξία με τη συγκέντρωση πυρών είναι τα κλειδιά για την επιτυχία του αγώνα. Οι αμυνόμενες δυνάμεις γνωρίζουν καλά το έδαφος και έχουν προετοιμάσει κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις μάχης. Χρησιμοποιούν ταχυκινησία και ισχυρά πυρά σε συνεργασία με επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι της αεροπορίας στρατού. Οι μονάδες του ΔΣ στρατού απέδειξαν την ανώτερη μαχητική ικανότητα που διαθέτουν στο σκοτάδι, πραγματοποιώντας με επιτυχία βολές εδώ στο πεδίο βολής Ψηλού Στάλου. Αμέσως μετά ξεσπάει μια κόλαση πυρός που σαρώνει τις εχθρικές θέσεις. Κατανοήσαμε όλοι το πόσο δύσκολο είναι να συντονιστούν όλα αυτά τα πυρά. Πυρά διαφορετικών οπλικών συστημάτων με διαφορετικά βεληνική και διαφορετικές δυνατότητες. Λέμε όλοι ότι το καλύτερο οπλικό μας σύστημα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι καλό οπλικό σύστημα όταν είναι σωστά εκπαιδευμένος. Και εδώ είδαμε ότι είναι σωστά εκπαιδευμένο το οπλικό μας σύστημα. Είπα, ισχυρό μήνυμα αποτροπής. Έβγες. Να είσαι πολύ περίφημος, ρε παιδί. Η άσκηση στρατηγός Βελισάριος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης TAMS Παρμενίων 2018 ήταν μια άσκηση νυχτερινού αγώνα υψηλού ρίσκου, η οποία στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, ενσωματώνοντας τη νέα φιλοσοφία της ενεργητικής άμυνας. Πλέον ο ελληνικός στρατός δεν κάνει άμυνα. Δεν αμήνεται μόνο καθήμενος κάπου, αλλά με επιθετικές κινήσεις αμήνεται του πατρίου εδάφους. Οι δυνάμεις της 16ης Μεραρχίας, της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και 21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία εκτέλεσαν αντεπίθεση με τρομακτικό όγκο πυρών. Στοιχείο πραγματοποιήθηκε η υποβοτική φάση της άσκησης TAMS Παρμενίων 2018. Η επιχείρηση αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες που καλούνται να υλοποιήσουν οι ένοπλες δυνάμεις. Στην αμφίβια επιχείρηση συμμετείχε 32 ταξιαρχεία με το 575 και 521 τάγμα πεζοναυτών που μεταφέρθηκαν στο νησί με αιματαγωγά του πολεμικού ναυτικού. Αποστολή τους η ενίσχυση δυνάμεων της ΑΣΔΕΝ, οι οποίες περιλάμβαναν και εθνοφύλακες που επέδειξαν υψηλότατο ζήλο και απόδοση. Είναι η στιγμή που οι άνδρες στις 32 ταξιαρχίες πεζοναυτών έχουν βγει από τα αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού και προσεγγίζουν την ακτή του μάναγρου της Χίου. Η
Οι πεζοναύτες έχουν φτάσει στην ακτή και εξέρχονται υπό πυρά. Η απόβαση διεξάγεται υπό την κάλυψη μαχητικών F-16 της πολεμικής αεροπορίας που εξασφαλίζουν αεροπορική υπεροχή. Τα σκάφη που μετέφεραν τις δυνάμεις του πρώτου κύματος αποχωρούν και ακολουθούν οι ενισχύσεις που φτάνουν με ταχύτητα στην ακτή. Η αμφίβια επιθετική ενέργεια της διακλαδικής άσκησης TAMS Παρμενίων 2018 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η απόβαση ολοκληρώθηκε με προσέγγιση των αρματαγωγών της Διοίκησης Αμφίβιων Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού που αποβίβασαν επί της ακτής άρματα μάχης και το θωρακισμένα της 32 ταξιαρχίας πεζοναυτών. Στέλνουμε το μήνυμα της αποτροπής και της ισχύως και κρατάμε ψηλά τη σημαία της περηφάνειας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ισχυρές, είναι ικανές, είμαστε η ήρεμη δύναμη που έχει απόλυτη επίγνωση του περιβάλλοντος και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αυτό περιλαμβάνει και έτσι θα συνεχίσουμε. Επόβλακιάς πεζικούν υφόρας Βασίλειος, χειριστής ελαστικής Λέμβου. Αποστολή μου είναι η ασφαλής θαλάσσια μετακίνηση της ομάδος. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, το ΓΕΘΑ εξέδωσε διαταγή ενίσχυσης της Χίου με το τακτικό στρατηγείο της πρώτης μεραρχίας πεζικού, την 32 ταξιαρχία πεζοναυτών και ένα τάγμα επιθετικών ελικοπτέρων. Οι δυνάμεις αυτές συνενώθηκαν με τις δυνάμεις της 96 Ανώτατης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Χίου που αντιμετώπισαν πρώτες την εχθρική απειλή. Στο πεδίο ασκήσεων αετός στην Αλεξανδρούπολη έλαβε χώρα η τελική φάση της άσκησης Παρμενίων 2018. Η άσκηση, που ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, απέδειξε το υψηλό επίπεδο του προσωπικού αλλά και την υψηλή κινητικότητα των μονάδων του ΔΣ Σώματος Στρατού. Σε διάρκεια 7 ημερών, οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν 1.200 ασκήσεις, πολλές εκ των οποίων με πραγματικά πειρά. Μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας εισέρχονται πάνω από την περιοχή επιχειρήσεων και ξεκινάνε μια σκληρή αερομαχία με αντίπαλο 2 μοιράς 2.000. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η αεροπορική υπεροχή ξεκινάνε οι βομβαρδισμοί. Πρώτα μια τετράδα F-16 Block 50 της 347 μοίρας αφήνει βόμβες των 2.000 λιβρών. Ακολουθούν 4 F-16 της 335 μοίρας, τα οποία ρίχνουν βόμβες των 500 λιβρών. Στόχοι πλήττονται με απόλυτη επιτυχία και έρχεται η σειρά των F-4 Phantom της 338 μοίρας. Ακολουθεί το πυροβολικό με σαρωτικές βολές από αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Μόλις ολοκληρωθούν οι βομβαρδισμοί, ειδικά διασκευασμένο άρμα μάχης Leopard 1 εκτελεί διάνοιξη ναρκοπεδίου, εξοδετερώνοντας εχθρικές νάρκες. Αμέσως εφορμούν προς τις εχθρικές θέσεις άρματα μάχης Leopard 2 Hell που εκτελούν βολές με το πυροβόλο των 120 χιλιοστών. Η άσκηση TAMS Παρμενίων 2018 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την προέλαση των αρμάτων υποστηρίζουν επιθετικά ελικόπτερα Apache της αεροπορίας στρατού. Χαλίβδινη αποτροπή στον Εύρο. Μονάδες της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας πραγματοποίησαν σαρωτική αντεπίθεση υπό καταιγιστικά πυρά μονάδων πυροβολικού, αεροπορία στρατού και με την υποστήριξη μαχητικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση που πραγματοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις με καθολική συμμετοχή προσωπικού και μέσων που διεξήχθηκε αυτή τη φορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από τα Δωδεκάνησα έως τον Εύρο. Επιβεβαιώσατε όλοι για μια ακόμα φορά ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων έχει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα μέσω της οποίας η χώρα μας διασφαλίζει τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα
και την εδαφική της ακεραιότητα από κάθε εξωτερική επιβουλή. Τον αρχηγός Γερθά είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτό το προσωπικό. Για το ψηλό του ηθικό, τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα, την αυταπάρνηση και τη διάθεσή του για προσφορά. Τελετή αρκωμοσίας των νέων πρωτοετών της σχολής Ικάρων πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Δεκέλεια στο Τατόι. Συγγενείς και φίλοι των σπουδαστών παρακολούθησαν την τελετή με συγκίνηση και υπερηφάνεια. Στη σχολή Ικάρων εντάχθηκαν και επίσημα με τον όρκο τους 58 Ίκαροι που αποτελούν το νέο αίμα του σώματος της πολεμικής αεροπορίας. Και φιλότιμο στρατιώτη. Μέσα στη σχολή θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις με τη βοήθεια των καθηγητών και αξιωματικών προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους. Είχε ζόρι, αλλά δεν καταφέραμε. 4 χρόνια είναι η σχολή, τώρα θα προσπαθήσουμε κι άλλο περισσότερο ακόμα για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Οι συγγενείς τους, βαθιά συγκινημένοι, περίμεναν πώς και πώς να τους αγκαλιάσουν. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη που ορκίστηκε ο γιος μου. Ήταν η πρώτη φορά που έλειπα από το σπίτι και ήξερα ότι βρίσκονταν σε καλά χέρια, γι' αυτό ήμουν και λίγο πιο ήρεμη. Να πάνε όλα καλά. Δύο φορές ευτυχισμένος, μία που πέρασε και μία που ορκίστηκε. Έχουμε στα παιδιά υγεία και να έχουν καλή σταδιοδρομία. Σας συγχαίρω, διότι επί 4 εβδομάδες, ξεπερνώντας τα φυσικά και ψυχικά σας όρια, αποδείξατε ότι έχετε τα προσόντα και τις ικανότητες να ανταποκριθείτε στις υψηλές απαιτήσεις της σχολής Ικάρων. Ενισχύσατε την αυτοπεποίθησή σας και συνειδητοποιήσατε πόσα πράγματα μπορείτε να πετύχετε με θέληση και επιμονή. Οι απαιτήσεις στη σχολή είναι πολλές, καθώς τους ετοιμάζει ως τους αυριανούς αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας που θα προστατεύουν τους ουρανούς της πατρίδας μας. Ζήτω! Ζήτω η πολεμική αεροπορία! Ζήτω! Εκπαίδευση της τρίτης τάξης των σπουδαστών της σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας επί του αρματαγωγού Χίος. Η άσκηση έγινε στο πλαίσιο διακλαδικότητας των ενόπλων δυνάμεων και της εξαίρετης συνεργασίας μεταξύ στρατού ξηράς και πολεμικού ναυτικού. Είναι ευέλπιδες οι αυριανοί αξιωματικοί που θα καταλάβουν θέσεις κλειδιά για την αύξηση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Η εκπαίδευση μας σήμερα στο πολεμικό ναυτικό, παρόλο που ήταν απαιτητική, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε πλήρως λόγω της επιλογής μας που κάναμε να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας και να επιλέξουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Οι σπουδαστές της τρίτης τάξης της Σχολής Ευελπίδων εκτέλεσαν με υποδειγματική ακρίβεια αναρριχήσεις και καταρριχήσεις από το κύριο κατάστρωμα του αρματαγωγού Χίος σε αποβατική άκατο. Κύριο Γαγιά, επιτρέπετε! Επιτρέπετε! Ευελπιστρητής Κούπης Αναστάσιος! Με την άδεια να καταργηθώ! Το πρόγραμμα της σχολής είναι πολύ απαιτητικό, αλλά όταν κάτι το θέλεις από μικρό παιδί, κανείς και τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στην καριέρα σου. Η εκπαίδευση είναι ρεαλιστική και είναι η ίδια εκπαίδευση που διεξάγουν οι επιχειρησιακές μονάδες του στρατού ξηράς με το πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο. Η διοίκηση αμφιβίων δυνάμεων και τα αρματαγωγά με τα πληρώματά τους είναι έτοιμα να παρέξουν ασφαλή και καθημερινή επιχειρησιακή εκπαίδευση τόσο στα πληρώματα των πλοίων όσο και στα αντίστοιχα τμήματα του στρατού ξηράς. Οι σπουδαστές, με απόλυτη προσήλωση στο πνεύμα της εκπαίδευσης και κάτω από τις διαταγές των εκπαιδευτών, καταρριχήθηκαν από την αριστερή πλευρά του πλοίου με δίχτυ καταρρίχησης. Οι αρμενιστές, πλήρωμα της ΑΚΑΤΟΥ, παρέχουν οδηγίες για την ασφάλεια των Ευελπίδων. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων μας δίνει τα εφόδια για να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά όταν η πατρίδα μας χρειαστεί. Στην πλώρη του πλοίου εκτελέστηκε επίδειξη τόσο των σύγχρονων οπλικών συστημάτων του, όσο και του κοινωνικού έργου που επιτελούν τα μέλη του πληρώματος. Κύριε Λοχαγιά, επιτρέπετε! Επιτρέπετε! Ευελπιστρητής, κατοχούς Παρασκευή! Έχουμε την αδειά να καταργηθώ! Καταργηθείτε! Η ψυχική θέληση αποτελεί σπουδαίο παράγοντα στην επίτευξη στόχου και οι γυναίκες της Σχολής Ευελπίδων έχουν άφθονη από αυτήν.
εκπαιδεύονται για να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Επέλεξα τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων γιατί θεωρώ ότι είναι ύψης τιμή να υπηρετήσει την πατρίδα. Καταργηθείτε! Η προσαρμογή της γυναίκας στον ελληνικό στρατό απαιτεί μόχθο και προσπάθεια, αλλά με πείσμα, υπομονή και επιμονή μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις. Η εκπαίδευση των αυριανών ηγητώρων του στρατού Ξηράς έχει ως στόχο να τους καταστήσει ικανούς ώστε να ανταποκριθούν στις πολυδιάστατες απαιτήσεις του σύγχρονου και μελλοντικού πεδίου μάχης. Το 865 ΤΕΝΕΦ είναι μια πολύ ειδική μονάδα. Οι άνδρες του προέρχονται από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών, όμως λειτουργούν με πρότυπα μονάδα των ειδικών δυνάμεων σε πειθαρχία και νοοτροπία. Οι ρήπτες συσκευαστές του ΤΕΝΕΦ είναι άνδρες με ιδιαίτερα καθήκοντα που δεν τους επιτρέπουν κανένα λάθος. Είναι η στιγμή που η παλέτα με το όχημα Hammer αφήνει την καμπίνα φόρτου του σε 130. Τα αλεξίπτωτα φόρτου αναπτύσσονται σχεδόν αμέσως και το όχημα Hammer σε 60 δευτερόλεπτα πέφτει στο έδαφος. Αυτή είναι η ξεχωριστή μονάδα του 865 τάγματος εναέριο εφοδιασμού, με ειδική αποστολή αυτή της συσκευασίας και ρήψης φορτίων από μεταγωγικά αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα. Το 865 ΤΕΝΕΦ έχει κρίσιμο ρόλο σε αεροποβατικές επιχειρήσεις. Το προσωπικό του εμπλέκεται στην προετοιμασία αγκίστρωσης εξωτερικών φορτίων, όπως οχήματα ή πυροβόλα από ελικόπτερα Σινούκ της αεροπορίας στρατού. Οι άντρες του ΤΕΝΕΦ φροντίζουν για τη σωστή αγκίστρωση του φορτίου που θα μεταφερθεί εξωτερικά από το Σινούκ στην περιοχή επιχειρήσεων. Ζώνη ρήψεως πάχης μεγάρων. Εδώ γίνεται η ρήψη βαρέων και ελαφρών φορτίων και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τη ρήψη αλεξιπτωτιστών. Το προσωπικό του ΤΕΝΕΦ, εκτός από την εκπαίδευση του ρήπτη και του συσκευαστή, ακολουθεί και την εκπαίδευση του αλεξιπτωτιστή. Όμως, πώς είναι η αίσθηση λίγο πριν την πτώση? Είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λόγια. Η αδρεναλίνη είναι πολύ υψηλή. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ένταση, υπάρχει ο ενθουσιασμός. Και όλα αυτά συμβάλλουν στο να μπορέσεις να κάνεις το άλμα στο κενό. Μόλις ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δραστηριότητα με το άλμα προσωπικού της μονάδος, που ακολούθησε την ρήψη των φορτίων συνολικού βάρους περίπου 3,5 τόνων, τα οποία φορτία προετοιμάστηκαν το ίδιο πρωί στην έδρα της μονάδος από τους ίδιους ρήπτες που εκτέλεσαν το άλμα με αλεξίπτωτο. Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, γνώση και πειθαρχία είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του προσωπικού της μονάδας. 865, τάγμα εναέριο εφοδιασμού. Μία μονάδα με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο. Εδώ παρακολουθούμε την προετοιμασία αλλά και τη φόρτωση φορτίου πριν τη ρήψη. Οι άντρες του ΤΕΝΕΦ ελέγχουν εξονυχιστικά τα αλεξίπτωτα και τα προσαρμόζουν με απόλυτη προσήλωση. Τοποθετούν τους μηχανισμούς απελευθέρωσης φόρτου. Όλα αυτά γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Γι' αυτό δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια. Το πρώτο λάθος είναι και το τελευταίο. Κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο. 1, 2, 3, πάμε! Το περιθώριο λάθος μηδαμινό. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ζωτική σημασίας. Όλες οι αποστολές που αναλαμβάνει η μονάδα έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, είτε για τους ίδιους εμάς, είτε για το φορτίο που πολλές φορές είναι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είτε για το πτυτικό μέσον, το οποίο μπορεί να καταστρέψει και όλες τις ανθρώπινες ζωές που είναι είτε μέσα, είτε σε κατοικημένους τόπους. Η άμεση μεταφορά δυνάμεων, υλικών και μέσων όπου και όποτε απαιτηθεί, αποτελεί σκοπό της μονάδας. Αποτελούν θανάσιμη απειλή για οποιαδήποτε μονάδα επιφανείας και παραμένουν αόρατες μέχρι ένα πλοίο να περάσει από το σημείο που βρίσκονται. Ο λόγος για τις θαλάσσιες νάρκες που αντιμετωπίζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και πλοία της Διοίκησης Ναρκοπολέμου. Ο φακός της εκπομπής μας κατέγραψε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη δράση ναρκοθυρευτικών του πολεμικού ναυτικού. Οι νάρκες είναι το πιο ύπουλο όπλο στον ναυτικό αγώνα και ταυτόχρονα ένας θανάσιμος κίνδυνος για τα πλοία επιφανείας. Μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε και γι' αυτό το λόγο δεν υφίσταται ναυτική επιχείρηση που ο σχεδιασμός της δεν επηρεάζεται από αυτήν την απειλή.
Η Νάρκη, αν και αποτελεί, όπως λένε λαϊκά, το όπλο του ανίσχυρου, γιατί είναι εύκολο να κατασκευαστεί αφενός και αφετέρου, είναι φτηνό όπλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και χρειάζεται πάρα πολύ εξελιγμένο εξοπλισμό. Η Νάρκη γενικά σαν όπλο είναι πολύ εξειδικευμένο. Ο εντοπισμός της, η αναγνώριση της Νάρκης και στο τελικό στάδιο η εξοδετερώσή της αποτελεί ακρίβεια, σύγχρονο εξοπλισμό και μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Η μεγάλη ποικιλία μονάδων και μέσων, όπως μη επανδρωμένα οχήματα και μονάδες εξοδετερώσης υποβρυχίων μηχανισμών, παρήχαν πολλαπλές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για να εξασκηθούν υπορεαλιστικές συνθήκες και σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής. Το ναρκοθυρευτικό καλλιστό εκτέλεσε χρέη πλοίου υποστηρίξεως, μεταφέροντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και ομάδες βατραχανθρώπων με ειδίκευση στην εξουδετερώση ναρκών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πολύρηχων υδάτων στον Πατραϊκό Κόλπο, η περιοχή επιχειρήσεων αφορούσε εντοπισμού και εξουδετέρωση ναρκών από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και τα 10 μέτρα βάθος, από ομάδες υποβρυχίων καταστροφών με την υποστήριξη μη επανδρομένων οχημάτων. Στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ο ελληνικός στρατός, μετά την απελευθέρωση της Βέρειας στις 20 Οκτωβρίου, πολιορκεί την πόλη των Γιαννιτσών, κατορθώνει και διασπά το τουρκικό μέτωπο και εισέρχεται στα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι οπισθοχωρούν προς τη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της μεγάλης χριστιανικής γιορτής του Αγίου Δημητρίου. Ο Τούρκος Χασάν Ταξίν Πασάς αποδέχτηκε το τελεσίγραφο του διαδόχου Κωνσταντίνου, αρχιστρατήγου του ελληνικού στρατού, καταθέτοντας τα όπλα και παραδίδοντας τη Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό. Ολόκληρη η δύναμη της τουρκικής φρουράς, 24.000 άντρες και 1.000 αξιωματικοί, θα θεωρούνταν εχμάλωτοι, ενώ η πόλη περνούσε υπό την ελληνική κυριαρχία. Η απελευθέρωση της πόλης ολοκληρώθηκε την επομένη, 27 Οκτωβρίου, όταν μπήκε και παρήλασε στην πόλη το ευζωνικό απόσπασμα Κωνσταντινόπουλου και η πρώτη μεραρχία. Η είσοδος των ελληνικών στρατιωτικών τμήματων προκάλεσε μοναδικές εκρήξεις χαράς και ρίγη έξαλλου ενθουσιασμού. Έχουμε πολλές περιγραφές από αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε η πόλη, από δημοσιογράφους, λογοτέχνες και στρατιωτικούς, ενώ εντυπωσίαζε το γεγονός που είχαν βρεθεί σε λίγες μόνον ώρες αμέτρητες ελληνικές σημαίες, οι οποίες είχαν υψωθεί στα μπαλκόνια. Η ελληνική κυβέρνηση προετοίμασε την θριαβευτική είσοδο του βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, που αναμφίβολα θα είχε ένα μεγάλο συμβολικό βάρος και θα διατράνωνε την ελληνική αποφασιστικότητα να παραμείνει η Θεσσαλονίκη ελληνική. Έτσι, στις 29 Οκτωβρίου του 1912, ο γυραιός Έλληνας βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος εισήλθε έφυπο στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ενώ τον υποδέχτηκαν σημαίνουσες προσωπικότητες της πόλης, οι θρησκευτικοί της ηγέτες και ο δήμαρχος Οσμάνι Μπέλχακι Μπέης. Ολόκληρος η πόλης, έγραφαν οι εφημερίδες, είχε διακοσμηθεί πλουσίως και εορταστικός από πρωίες. Παρά την πίπτου σαν βροχήν, είχε προσλάβει όψιν πρωτοφανώς πανηγυρικήν. Η λαμπρή δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Γεννάδιου και παρουσία του ανώτατου άρχοντος της βασιλικής οικογενείας, των τοπικών και προξενικών αρχών και πλήθους ενθουσιώδους λαού, έγινε υπαίθρια στις 30 Οκτωβρίου. Σημαντική επίδραση στην αναπτέρωση του ηθικού του ελληνικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, μια εβδομάδα πριν την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, είχε ένα ναυτικό ανδραγάθημα. Η καταπίθηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης του τουρκικού θωρηκτού Φέτχι Μπουλέν. Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου 1912, από το τυρπλοβόλο 11 του ελληνικού στόλου. Το πλοίο, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση
και ύπαρχο τον σημεοφόρο Δημήτριο Χατζίκο, αποπλέοντας από την Κατερίνη, πέρασε απαρατήρητο στα στενά του Καραμπουρνού και εισδύοντας μέχρι το μυχό του λιμένα της Θεσσαλονίκης, ανατείναξε με δύο τορπίλες τον γυροβολημένο εκεί τουρκικό αθωρικτό. Εδώ ανασύρονται τα συντρίμμια του τουρκικού πλοίου από τον πυθμένα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.